Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το θάνατο της Ειρήνης Λαγούδη, την ώρα που παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για αυτοκτονία ή δολοφονία. Παράλληλα, μετά από μία εβδομάδα σιωπής, ο γιατρός επέστρεψε στα καθήκοντά του. Μιλώντας στο Star, ο γιατρός φίλος της 44χρονης γυναίκας δήλωσε: «Είμαι καθαρός. Δεν έχω καμία εμπλοκή με το θάνατο της Ειρήνης Λαγούδη». Την ίδια ώρα, η οικογένεια της άτυχης γυναίκας όρισε δικηγόρο και ειδικούς πραγματογνώμονες, καθώς επιμένει ότι η Ειρήνη δολοφονήθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο γιατρός φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ταραγμένος την ημέρα της εξαφάνισης της 44χρονης μητέρας και συγκεκριμένα από τη στιγμή που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο γραπτό μήνυμα από την ίδια που του έλεγε: «Αγάπη μου, θα τα πούμε στην άλλη ζωή». Την ημέρα της εξαφάνισης της άτυχης μητέρας, πήρε το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε στο σπίτι της αναζητώντας την. Φτάνοντας έξω από το σπίτι της και βλέποντας το μεγάλο κηδισμό αυτοκίνητό της, έφυγε. Την επόμενη μέρα, μη έχοντας κανένα νέο της, πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε στην περιοχή του Λούρου. Εκεί δηλαδή που συνήθιζε να συναντιέται με την Ειρήνη, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Σημαντικό για τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση είναι πως έχουν εντοπίσει κλήσεις και γραπτά μηνύματα της Ειρήνης Λαγούδη μέσω της εφαρμογής Viber, την οποία χρησιμοποιούσε για τις επικοινωνίες της.